Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, πάμε μαζί να δούμε όλες τις εξελίξεις από την αγαπημένη μας σειρά. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Με τα λόγια του αδερφού του να στριφογυρνάνε στο μυαλό του, η Δανάη μοιάζει περισσότερο σε μένα, ο Σωτήρης προσκαλεί τους Βρετούς και τους Αγιάδες το βράδυ στο σπίτι του. Σε κανέναν όμως δεν αποκαλύπτει το λόγο. Στο μεταξύ ο Παύλος δίνει τελεσίγραφο στην Ηλέκτρα, μόνο αν με στήσεις το απόσπασμα θα εμποδίσεις αυτόν τον γάμο. Πόσο σοφό είναι να προκαλείς μια πληγωμένη γυναίκα, και περισσότερο μια μάνα σε απελπισία. Η Αγνή ζητά εξηγήσεις από τον Σωτήρη, έχει ο Νικόλας κόρη, η αντίδραση του Σωτήρη τα προδίδει όλα, και η ψυχραιμή αντίδραση της Αγνής το ίδιο, η γνώση άλλωστε είναι δύναμη. Βρετοί και Σαγιάδες καταφτάνουν στο σπίτι του Δημάρχου. Όταν εμφανίζεται ο παπάς, όλοι καταλαβαίνουν το λόγο της συγκέντρωσης. Η Ηλέκτρα χάνει τον κόσμο, έφτασε η στιγμή να αραβωνιάσει την κόρη της με τον Παύλο. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.